Πόσοι από εμάς που λεγόμαστε χριστιανοί θα μπορούσαμε να αναφωνούμε αυτό που με παρησία φώναζε ο Απόστολος Παύλος. «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν ημί Χριστός». Πόσοι από εμάς έχουμε αποθέσει τον εαυτό μας, τα προβλήματά μας, τις αγωνίες μας, τις βιωτικές μας μέρημνες, την υγεία μας στο Σταυρό του Κυρίου μας. Πόσοι από εμάς έχουμε νεκρωθεί για τον κόσμο και ζούμε μόνο για τον Σωτήρα μας Χριστό, ώστε να του λέμε «Στο Σταυρό σου Χριστέ μου πέθανες για μένα και εγώ βλέποντας σε σταυρωμένο πεθαίνω για τον κόσμο θέλοντας να ζω μόνο για σένα. Τώρα πια δεν θέλω να ζω εγώ, αλλά να ζεις εσύ μέσα μου, ο Χριστός μου, ο Κύριός μου και Θεός μου. Με το βάπτισμα έχω σταυρωθεί και έχω πεθάνει μαζί σου, Χριστέ μου. Έγινα κοινωνός του σταυρικού θανάτου σου και είμαι νεκρός. Λοιπόν, δεν ζω πλέον εγώ, ο παλιός εαυτός μου, αλλά ζεις μέσα μου εσύ, ο γλυκύτατος Χριστός μου». Πόσοι από εμάς μπορούμε να ανοίξουμε διάπλατα την πόρτα της καρδιάς μας στον Χριστό, προκειμένου να μπει Εκείνος και να κατοικήσει μέσα μας? Εάν με επίγνωση φωνάζουμε «Το ζει εν ημί Χριστός», τότε καταλαβαίνουμε τι βάθος και τι μεγαλείο κρύβει η εν Χριστώ ζωή. Δεν πρόκειται για ένα σύστημα ηθικής, ούτε για μια σειρά από ακατανόητες τελετουργίες. Πρόκειται για ένα πέρασμα από το θάνατο στη ζωή. Με το Άγιο Βάπτισμα, όλοι εμείς οι χριστιανοί ζούμε την νέκρωση του παλιού ανθρώπου και συγχρόνως την Ανάσταση σε μια νέα ζωή, την οποία καλούμαστε να διατηρήσουμε με τον προσωπικό μας αγώνα κατά της αμαρτίας. Αναγωνιζόμαστε για να ακολουθούμε το θέλημα του Θεού, τότε νιώθουμε να φανερώνεται η ζωή του Χριστού μέσα μας και να μπορούμε να λέμε όπως ο Απόστολος Παύλος «Ζω ουκέτι εγώ, ζει δε εν ημί Χριστός». Τι όμως σημαίνει «ζει δε εν ημί Χριστός» και ποια πρακτική εφαρμογή έχει στη ζωή μας αυτό το σάλπισμα? Σημαίνει ότι ζει μέσα μας ο Χριστός, ότι έχουμε τον Χριστό εν της στερνής ημών. Είναι η πνοή μας, η χαρά μας, η δύναμή μας. Υπάρχει γλυκύτερη εμπειρία από το να έρχεται και να κατασκηνώνει στην καρδιά μας όλη η Αγία μας Τριάδα? Υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από το να έχουμε ένικο στην κατοικία της καρδιάς μας τον Κύριο? Του των Χριστών έχοντες ένικον, αν μακαριότερον πέποτε, θα πει ο Ιερός Χρυσόστομος. Αυτή είναι η πιο μεγάλη χαρά του χριστιανού. Ειδικότερα, το «ζει εν ημί Χριστός» σημαίνει ότι έχουμε νουν Χριστού. Οι σκέψεις μας είναι σκέψεις Χριστού, πρώτες και καθαρές. Τα αισθήματά μας αισθήματα Χριστού. Η πόθη μας πόθη Χριστού. Η ζωή μας ζωή εν Χριστώ Ιησού. «Ζει εν ημί Χριστός» σημαίνει ότι η θέλησή μας ταυτίζεται με την θέληση του Θεού. Νεκρώνεται το δικό μας θέλημα και κυβερνάει τη ζωή μας το θέλημα Εκείνου. «Ζει εν ημί Χριστός» σημαίνει αγιάζουμε το όνομα του Θεού. Ποθούμε να απλωθεί η Βασιλεία Του σε όλη την κτήση. Να φτάσει το μήνυμα του Ευαγγελίου στα πέρατα της Οικουμένης. Να γνωρίσουν οι άνθρωποι το θέλημα του Θεού και να σωθούν αφού τον εμπιστευθούν και τον κάνουν ένικο της καρδιάς τους. «Ζει εν εμί Χριστός» ακόμα σημαίνει ότι δίνουμε την καρδιά μας ολοκληρωτικά και όχι μέρος της στον Κύριο. Δεν του νοικιάζουμε ένα διαμέρισμα της καρδιάς μας, αλλά ολόκληρο το οικοδόμημά της. Τον αγαπούμε και τον σεβόμαστε εξ όλης της ψυχής
και εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της δύναμής μας. Τέλος, ζει εν ημί Χριστός σημαίνει εφαρμόζουμε στην πράξη το Άγιο Ευαγγέλιο. Πράττουμε τα άρεστα ενώπιόν Του. Καθαρίζουμε τα χέρια μας οι αμαρτωλοί και αγνίζουμε τις καρδιές μας οι δίψυχοι, σύμφωνα με την προτροπή του αδελφού Θεού Ιακώβου. Και οφείλουμε να τις αγνίζουμε, γιατί εκείνος είναι πάναγνος και πώς θα κατοικήσει σε σπηλωμένο οίκημα. Σημαίνει επίσης ότι δείχνουμε σε όλους αγάπη και καλοσύνη. Είμαστε ευεργετικοί, σπλαχνικοί, φιλόστοργοι, συγχωρούμε ο ένας τον άλλον. Όταν μέσα μας μένει ο Χριστός, λέγει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβασίλας, τι άλλο μας χρειάζεται ή ποιο αγαθό μας διαφεύγει, αρκεί και εμείς να μένουμε μαζί Του. Τότε και ένικο έχουμε και κατοικία, ώστε να είμαστε μακάρι τόσο για την κατοικία μας, όσο και για την παραχώρησή της σε τέτοιο ένικο. Όταν λοιπόν πάρουμε την απόφαση να ενοικιάσουμε το σπίτι της καρδιάς μας στον Χριστό, τότε όλα τα αγαθά του κόσμου θα είναι δικά μας, αφού ο ένικός μας είναι ο δότηρ των αγαθών. Τότε κάθε φαύλη πράξη μας και επιθυμία μας απομακρύνεται, αφού τίποτα πονηρό δεν στέκεται εμπρός σε τόσο σωρό αγαθών. Πιο πονηρό που είναι παρόν θα μπορούσε να μείνει και πιο πονηρό που είναι απόν θα κατόρθωνε να πλησιάσει όταν ο Χριστός είναι μαζί μας, όταν κατοικεί στην καρδιά μας και όταν η αγιότητά Του διαπερνάει όλη μας την ύπαρξη και βασιλεύει μέσα μας. Τα βέλη που έρχονται απ' έξω τα εμποδίζει Εκείνος να μας εγγύσουν, αφού έχει περιφρουρήσει την καρδιά μας με την χάρη Του. Αλλά και κάθε τι το φαυλό που τυχόν υπάρχει μέσα μας το απομακρύνει οθώντας Το. Όπως τα μάτια μας διώχνουν με το δάκρυ τα ξένα σώματα που τολμούν να εισχωρήσουν σε Αυτό.